14-6, 14 κοινάτι οι καλεσμένοι μας. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του καλημέρα ΣΥΡΙΖΑ. Σας, καλημέρα σας. Κύριε Παπά, αν θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση, και αυτό ήταν και το, η διαπίστωση και από η δημοσιογραφική και πολιτική και στις εφημερίδες σήμερα ορισμένες το αναφέρουν, η εφημερίδα των συντακτών με γαλάζια γράμματα μιλάει για γαλάζια υπεροχή. Αναμφισβήτητα η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο διατήρησε τις δυνάμεις της σε πολλές περιοχές, αν εξαιρέσουμε τη Θεσσαλία, τις αύξησε κιόλας. Ναι, κοιτάξτε. Σε αντίθεση με εσάς, που είχατε απώλειες. Θα σας πω. Εδώ πέρα είναι σαφές ότι οι προοδευτικές δυνάμεις και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως πλήρωσε την αποχή η οποία υπήρξε και τον κατακαιρματισμό. Το αντίθετο δεν θα πρέπει να συμβεί. Συγγνώμη, σας δεύτερο. Όχι, θα σας πω. Το δεύτερο, αν... είχαμε, το δεύτερο, μισό, επιτρέψτε μου. Το δεύτερο είναι ότι εμείς είχαμε ένα πολύ κακό σημείο κίνησης που ήταν τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών του 19. Είχατε ένα νέο πρόβλημα. Τις οποίες. Αφήστε με, να ολοκληρώσω μια φράση, κύριε Παπαδάκη, ναι, παρακαλώ. Δυναμικότατος. Επειδή είσαστε ντούρος. Λοιπόν, άρα είχαμε ένα πολύ κακό σημείο κίνησης που ήταν τα αυτοδιοικητικά αποτελέσματα των εκλογών του 19 και βεβαίως το δυσμενές αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Δεν περίμενε κανείς μια ραγδαία αλλαγή του χάρτη. Τι θα περιμένουμε, θα περιμέναμε περισσότερες δρογμές στην. Τάση, ας πούμε, νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις αυτοδιοικητικές. Θα θέλαμε περισσότερα καλά να αποτελέσματα. Να διατηρήσετε έστω τις δυνάμεις σας, κύριε Παπά, το περιμένετε. Τώρα τι έχουμε εδώ, τις δυνάμεις σε σχέση με... Σε σχέση με το 2019. Το 19 ήμασταν κόμμα του 32%, θέλω να σας θυμίσω. Γι' αυτό είπα ότι μεσολάβησε και το αποτέλεσμα... Λέω κάποιους δήμους που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι ο στόχος ήταν να τους κρατήσετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν επετεύχθη αυτό. Για ποιο δήμο λέτε? Για μια σειρά από δήμους. Η Λάρισα, ναι, βέβαια. Εκεί νομίζω ότι ο εξαιρετικός δήμαρχος, ο κύριος Καλογιάννης, πλήρωσε ένα τίμημα που δεν έπρεπε, δηλαδή δεν ήταν δική του ευθύνη, γιατί έχουμε και το δεύτερο γύρο με τον κύριο Αγοραστό που θα μας κάνει σοφότερους, σε σχέση με τις πλημμύρες. Πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 40%. Είναι... Τώρα, κοιτάξτε, στη Θεσσαλία που έχουμε μία ρογμή, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η αναμέτρηση για πολλούς λόγους. Η πρώτη είναι ότι μπορεί να μας κάνει σοφότερους, διότι έχει βουήξει ο τόπος ότι ο κύριος Αγοραστός είχε αλληλογραφία με τον κύριο Μητσοτάκη από το 2021 για τα αντιπλημμυρικά. Και εμείς θα επιμείνουμε από τώρα μέχρι και την Κυριακή να μάθουμε τι έχει διαμειφθεί μεταξύ τους. Διότι παρατηρήσαμε, δεν μας μπορώ να πω καχύποπτοι, αλλά δεν γινόμαστε καχύποπτοι, αλλά κάποια ερωτηματικά έχουμε. Η συμπεριφορά του κύριου Μητσοτάκη απέναντι στον κύριο Αγοραστό πήγε από τον αποκλεισμό στη χλιαρή στήριξη και μετά στη σκληρή στήριξη. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και να πάρουν τις αποφάσεις τους όλοι οι πολίτες. Ολοκληρώνω. Και οι πολίτες. Λέτε κάτι θα σας πω αμέσως. Δεν θα αποφύγω, κύριε Ελευθερόπουλο. Και βεβαίως και οι πολίτες που ψήφισαν λαϊκή συσπήρωση στον πρώτο γύρο των εκλογών, διότι άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα χτες να λέει λευκό, άκυρο κτλ. Και δεν κάνουμε τίποτα, ενώ ζητάει την ψήφο προοδευτικών πολιτών για τον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα. Αδιαφορεί για τα άλλα τα αποτελέσματα όπως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και ήταν τη Θεσσαλία. Ήταν ευνοϊκές για την αντιπολίτευση οι εποχές, γιατί αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές τι είχαμε. Είχαμε τις φωτιές, είχαμε τις πλημμύρες, ένα κύμα ακρίβειας, όπου κάποιος θα περίμενε ότι θα είχε κάποιες απώλειες η Νέα Δημοκρατία. Λόγω αυτών των ιδιαίτερων συνθηκών. Ναι, επειδή δεν είναι αμυγός πολιτικές οι εκλογές, για να έχεις πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Δώσατε πολιτικό στίγμα εσείς. Ο κύριος Κασελάκης είπε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση για αυτά που έκανε. Η παρουσία του Στέφανου δίπλα σε υποψηφίους μας στις κεντρικές επιλογές τους έδωσε μια όθηση και αναγνωρισιμότητα τις τελευταίες μέρες. Αυτό λέτε. Ναι, αυτό το πιστεύω και είναι και μετρήσιμο κατά τη γνώμη μου. Το δεύτερο είναι για να έχεις καλά αποτελέσματα, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω και δεν θα μιλήσω για τις δικές μας ευθύνες. Αποτυπώθηκε αυτό που περιγράφετε χθες και γιατί σας το ρωτάμε να το θέσουμε ευθέως το ερώτημα. Έχετε ένα νέο πρόεδρο, ο οποίος έχει πολύ καλά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και στην επικοινωνία με τον κόσμο και την κοινωνία, το όχι που λέμε. Αυτό θεωρείτε ότι χθες αποτυπώθηκε ή μιλάμε για μια τρίτη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ χθες? Ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να κρίνουμε τη νέα ηγεσία με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα δεν είναι έτσι. Εγώ να συμφωνήσω δεν μαζί. Είναι λογική και δεν αντέχει τον κόσμο. Αν πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, θα λέγατε να ο Κασελάκης. Δεν κρίνεις όμως και την προηγούμενη. Εντάξει, και αυτό με μέτρο. Δεν είναι όμως εύκολο. Και την προηγούμενη, γιατί τι είπε ο κύριος Κασελάκης? Ο κύριος Κασελάκης είπε: τι φταίει, δεν φταίω εγώ. Δεν τους έβαλα εγώ σε αυτές τις θέσεις. Δεν είχαμε διεισδυτική ικανότητα στο κοινωνικό ιστό.
Δεν είχαμε στελέχη που τα μπορούσαν να βγουν στην κοινωνία. Πρέπει λοιπόν νέα στελέχη. Άρα κακή επιλογή προσώπων. Μην εκπλήσεστε. Κακή επιλογή προσώπων. Κακά στελέχη που είχε. Θα σας πω για τις δικές μας. Προφανώς δεν λέει για εσάς. Μπορεί να λέει για τον Νίκο Φίλη. Μπορεί να λέει για τον Ευθύνη Τσακαλώτο. Για τις δικές μας ευθύνες, τις οποίες τις έχουμε αναγνωρίσει και τις έχουμε καταγράψει και στα συλλογικά μας κείμενα. Για να έχεις θετικά αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές, πρέπει να κάνεις δουλειά σε βάθος και δουλειά μακροχρόνια. Εμείς δυστυχώς ως κόμμα εξουσίας φτάσαμε για τρίτη αυτοδιοικητική εκλογή και εδώ πρέπει να κάνουμε ενταφοκριτική μας σε κεντρικούς δήμους και περιφέρειες, βεβαίως, να ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο επικεφαλής υποψήφιος. Τι δεν κάναμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια? Δεν κάναμε τα δίκτυά μας στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό που είπε ο Στέφανος χθες το βράδυ έχει ουσία, δηλαδή η εντολή της νέας ηγεσίας αποκαθαρεί, κατά τη γνώμη μου, με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, γίνεται και επιτακτική. Δηλαδή θα πρέπει να επιταχύνει. Αισθάνεστε όμως, κύριε Παπά, τρίτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές? Γιατί είδαμε χθες το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη να χαμογελούν και να λένε ότι το Πασόκ δεν είναι η δεύτερη δύναμη. Έχει επιλέξει ένα μονομέτωπο ο κύριος Ανδρουλάκης, θα δούμε αν θα του βγει. Δύο ερωτήσεις, κύριε Παπά. Το πρώτο που σας ρώτησα πριν. Για να πάμε και στον κύριο Γεωργιάδη. Πιστεύετε ότι υπάρχει συναλλαγή μεταξύ Μητσοτάκη και αγοραστού, που έκλεισε το στόμα του αγοραστού? Και το δεύτερο κομμάτι, αν θεωρείτε νέα πρόσωπα, τον κύριο Πολάκη ως επικεφαλής της ομάδας του κοινοβουλευτικού της ομάδου, δηλαδή το νούμερο 2 του κόμματος. Ξεκινάω από το δεύτερο. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει στελεχειακό βάθος και έχουμε δείξει όλοι μας μέσα στην πορεία όλων αυτών των ετών ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε την κοινή προσπάθεια από διάφορα πόστα. Τα διαφορετικά πόστα έχουν και διαφορετικές προϋποθέσεις, αξιώσεις και ανάγκες να υπηρετήσει κανείς. Και πιστεύω ότι ο Παύλος ο Πολάκης είναι ένας στέλεχος που έχει δείξει ότι και σε διαφορετικές θέσεις μπορεί να υπηρετήσει. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα, εάν υπάρχει συναλλαγή Μητσοτάκη αγοραστού, θεωρώ πως υπάρχει. Πρέπει να το αποδείξετε, το κύριο... δεν είναι βαρύ αυτό. Μισό, εγώ βάζω ένα ερώτημα. Βάζω ένα ερώτημα και λέω. Προβλημάτισε τον κύριο αγοραστό η κατάσταση των αντιπλημμυρικών από το 2021 και μετά ή και πριν? Υπήρχε αλληλογραφία μεταξύ αγοραστού και Μητσοτάκη? Δεν είναι ρητορικό προφανώς. Έχοντας στοιχεία το έχει βουήξει ο τόπος στη Θεσσαλία. Αν είχα στοιχεία, κυρία Αναστασοπούλου, εδώ θα τα έφερνα. Και θα έλεγα νάτα. Τώρα, τι θα μπορούσε να κάνει ο κύριος αγοραστός? Να πει: δεν με απασχόλησε καθόλου η κατάσταση των αντιπλημμυρικών. Προσέξτε, δεν ενημέρωσα το Μητσοτάκη. Δεν μου είπε τίποτα ο Μητσοτάκης. Κανένας δεν ανησύχησε και ο Μητσοτάκης δεν είχε εικόνα για τον αντιπλημμυρικά. Μην ξεκινήσετε από αυτή την απάντηση για να κάνετε και εσείς μια γενική τοποθέτηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι να το πείτε εσείς, το λένε όλοι. Πραγματικά διατήρησε και αύξησε σε ορισμένες περιπτώσεις τις δυνάμεις της. Ναι, είσαστε νικητές αυτής της διαδικασίας. Καταρχάς, θα πω αναγκαστικά με αυτή τη συνωμοσιολογία που ξεκίνησε ο κ. Παπάς. Οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Υπεύθυνος υπουργός για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τετραετία ήμουνα εγώ. Εγώ είχα και το ΙΜΕΠΕΡΑ, το αντίστοιχο πρόγραμμα που κάνει για τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία αγοραστού Μητσοτάκη, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει επικοινωνία αγοραστού Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είχε καμία αρμοδιότητα αντιπλημμυρικά. Δεν το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Φυσικά το ξέρω. Γιατί εγώ ήμουν ένα υπουργό. Ναι, αλλά δεν έχετε εικόνα τη αλληλογραφία ούτε του Περιφερειακού ούτε του Πρωθυπουργού. Δεν μπορούσε να έχει καμία εμπλοκή ο Πρωθυπουργό. Δεν είχε αρμοδιότητα. Εντάξει, το κρατάμε αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Τα αντιπλημμυρικά προχωρούσαν κανονικότητα στη Θεσσαλία. Θα πω κάτι που όμως δεν το ξέρει. Όταν έγινε ο Ιαννός, πέσαν πάρα πολλές γέφυρες στη Θεσσαλία. Ή κάποιοι περίπου πέσανε. Αυτές προχωρήσαμε μια ταχεία διαδικασία και τις έφεξε μια κατασκευαστική εταιρεία. Δεν από το ατόνομα ή μη φανεί τώρα κάτι. Ξανάπεσαν όμως. Όχι, το αντίθετο. Και οι 16... έπεσε, κύριε, καμία. Δηλαδή. Και οι 16 γέφυρες που έφτιαξε αυτή η εταιρεία, που τότε μας βρίζανε που κάναμε την ταχεία διαδικασία. Και οι 16 είναι από αυτές που σώθηκαν με τον Ντάνιελ. Η γέφυρα που δείχναμε όλα τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ήταν μέσα σε αυτές τις 16. Μην με βάλετε να σας στείλω τώρα το αρχείο. Ακριβώς. Δηλαδή. Όχι μία. 45 γέφυρες πέσανε στη Θεσσαλία. Όσες δεν κάναμε απευθείας ανάθεση να τις φτιάξουμε τότε, πέσανε. Αυτές που κάναμε τη γρήγορη διαδικασία και τις έφυξε η κατασκευαστική εταιρεία, δεν που σώθηκαν. 29 υπόλοιπες άπνιξαν τον κόσμο. Ξαναλέμε λοιπόν. Δεύτερον. Η ιδέα ότι για την πλημμύρα και τη Θεομηνία φταίνουν τα αντιπλημμυρικά που δεν έγιναν είναι κωμική. Εδώ έχει βγει ο κύριος Λέκα στον Αντένα, έχει βγει ο κύριος Κολυδά στον Αντένα, έχει βγει ο κύριος Συνολάκ στον Αντένα. Έχουν πει όλοι οι επιστήμονες το ίδιο πράγμα. Πάντως, ότι κανένα στήριξη... αντιπλημμυρικό έργο στον πλανήτη δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη Θεομηνία. Όλα αυτά λένε για να χάνουμε χρόνο. Και αυτά γίνονται κατά 10.000 χρόνια και σε δύο εβδομάδες ξανάβρεξε. Ξαναλέω για το καταλάβει ακόμα ήρεμα. Στη Νέα Υόρκη, την πρωτεύουσα της Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την οικονομική πρωτεύουσα, πλημμύρισε μέχρι και η Times Square με 20 εκατοστά βροχή. Δηλαδή, στη Θεσσαλία έπεσαν 80. Ο κύριος Αγοραστός τα έκανε όλα καλά. Και αν τα έκανε όλα καλά, γιατί έχασε 14 μονάδες. Ο κύριος Αγοραστός, πάμε πάλι. Έχασε 14 μονάδες ο κύριος Αγοραστός. Μία-μία δουλειά.
Ο κ. Αγοραστός είπε ότι υπέστη απώλειες. Υπέστη απώλειες ως αγοραστός από το ρεκόρ της περασμένης φοράς. Πήρε το 100% του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία. 41,6 έχει πάρει κάτι τέτοιο. Ναι, τόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία. Το διαβάζει ο καθένας τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Μα τόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλία. Αυτό είναι απώλεια για σας. Λέω, το μείον 14 δεν σας λέει κάτι. Ο κύριος αγοραστός, όπως κάθε ένας που κυβερνά. Όπως κάθε ένας που κυβερνά και που συμβαίνει μέσα στη θητεία του και μάλιστα μέσα στην προεκλογική περίοδο, μία τόσο μεγάλη καταστροφή, προφανώς θα υποστεί μια φορά. Η Νέα Δημοκρατία ανέβασε το ποσοστό της που κυβερνούσε με καταστροφές στις τελευταίες εκλογές. Δεν πάμε τώρα. Άρα το τι θα γίνει στη Θεσσαλία θα το δούμε σε 7 μέρες. Εγώ προσωπικά το λέω να ακούσει σήμερα, πιστεύω θα κερδίσει ο αγοραστός. Πάμε τώρα να δούμε και τις άλλες περιοχές. Στα Δωδεκάνησα. Είχαμε μεγάλη φωτιά στη Ρόδο. Ο μεν περιφερειάρχης Χατζημάρκος πήρε ρεκόρ, ούτε καν τον είδε κανένας. Ο δήμαρχος Ρόδου εξελέγει επίσης από την πρώτη Κυριακή. Και ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος. Δύο αυτοδιοικητικοί της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους είσαι σφοδρή κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι, επανεξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή. Είστε σίγουρος ότι ο κύριος Καμπουράκης έχει εκλεγεί? Γιατί μέχρι το πρωί ήταν 48%, δεν ξέρω αν έχουμε αλλάξει. Λίγο Κωνσταντίνε, το Δήμο Ρόδου. Έχει εκλεγεί ο κύριος Καμπουράκης ήδη, γιατί τον είχαμε πριν λίγο και ήταν στο όριο. Ωραία, μέχρι το πρωί είχε εκλεγεί. Τώρα δεν έχει εκλεγεί, θα είναι πολύ κοντά στο να εκλεγεί. Σε κάθε περίπτωση πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν οι λογές μας γενικά έχουν δικαιωθεί. Τώρα, δείτε τι έχει γίνει στις εκλογές αυτές. Φαρμάκης, Δυτική Ελλάδα. Στις περασμένες εκλογές κέρδισε με ντέρμπι τον κύριο Κατσιφάρα. Τώρα κέρδισε 60 με 14 το δεύτερο, 12 κάτι τέτοιο. Στο όριο. 42,8. Και είμαστε στο 99,1%. Απομένουν δύο τμήματα. Σε κάθε περίπτωση έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν αλλάζει. Για να μην το λέμε λάθος. Ναι. Πάμε λοιπόν στις διάφορες περιφέρειες. Πού έχει γίνει, πού δεν πετύχαμε το στόχο μας, στη Δυτική Μακεδονία. Όπου τι έχουμε. Έχουμε τον ίδιο περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, δηλαδή τον κύριο Μανατίδη, βουλευτή μας μέχρι προχθές. Άνω τελεία εδώ τώρα. Πάμε. Εδώ θα σας πήγαινα και εγώ τώρα. Τι? Εδώ τι μας λέτε εσείς περίπου, γιατί τα λέγαμε και χθες εδώ το βράδυ στην εκλογική μας βραδιά. Λέτε περίπου τα δικά μας, τα δικά σας πάλι δικά μας. Δηλαδή, όταν σας ρωτούσαμε ποιες περιφέρειες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με τους υποψηφίους που έχετε δώσει το χρήσμα, λέτε ναι, Γαλάζιο. Όταν σας λέμε ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι αντάρτες που μπορεί να πάρουν την περιφέρεια, και αυτοί πάλι Γαλάζιο. Ένα λεπτό, παιδιά. Υπάρχει τάμπουλα ράζα στην πολιτική και στη ζωή. Όχι, αλλά τον διαγράψατε. Ο κ. Αμανατίδης δεν έδινε ψήφο εμπιστοσύνη στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τον Μάιο. Κύριε Γεωργιάδη, τον έχετε και διαγράψει. Διαγράφει για λόγους πολιτικής τακτικής. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, όμως βουλευτήματα σας λέω. Εγώ έχω μια απορία. Αφού είχατε αντάρτες, ναι. Γιατί δεν τους διαγράψατε? Τι εννοείτε? Γιατί δεν τους αποκηρύξατε? Και τώρα λέτε δικά μας παιδιά. Και σας άκουγα χτες. Με ενδιαφέρον. Όταν δίνει στήριξη στον έναν και ο άλλος πάει αντάρτης, έχει πάει ενάντια στην απόφαση του κόμματος. Προφανώς θα τον πάει κάποια ποινή. Πολιτικά όμως, για το πολιτικό συμπέρασμα των δυνάμεων, είναι προφανές ότι δεν αντιμετωπίζει την Δημοκρατία. Θέλω να καταλήξω, κύριε Υπουργέ. Ναι. Μη μου πείτε όμως την Κυριακή, δικά μας παιδιά είναι αυτά. Βρισκόται πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία. Η μόνη περιφέρεια. Αντάρτης, δηλαδή θα το ξεχάσει. Η μόνη περιφέρεια. Λόγω του ότι έχετε μεγάλη αγκαλιά. Τον ΠΕΟ δεν αποκήρυξαν. Τον ΠΕΟ δεν είχα τη γενναιότητα. Η μόνη περιφέρεια που έχει πολιτικό ενδιαφέρον το τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα είναι το Βόρειο Αιγαίο. Και το πολιτικό ενδιαφέρον έγκυται στο ποια θα είναι η δημόσια στάση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Για τον εξής πολύ απλό λόγο. Στεφανή και. Εκεί Μουτζούρι. Ναι. Όχι τόσο γιατί και εκεί είναι ένας τύπος εμφυλίου πολέμου από την έννοια του κ. Μουτζούρι υπήρξε και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας του κυβερνήσεως Σαμαρά. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω διότι. Ήταν και σπουδαίο. Ναι, Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω διότι ο κ. Μουτζούρι έχει φτιάξει ένα σφοδέλτιο στο οποίο έχει εντάξει όλη την ακροδεξιά Σπαρτιάτες και Σία του Βορείου Αιγαίου. Σε αυτή λοιπόν την υποψηφιότητα που έχει μέσα επισήμως την ακροδεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που είναι οι προοδευτικές δυνάμεις, θα βγουν δημόσια που είναι πάμε με τον Στεφανή. Θα σας τώρα ο κύριος Παπά. Ή θα πούνε δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε, δεν άνουμε. Να μοιράσουμε το λόγο. Ελάτε κύριε Παπά. Τι να απαντήσω για το Βόρειο Αιγαίο. Ναι. Για το Βόρειο Αιγαίο θα το δούμε τώρα. Δεν το ξέρω αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Αλλά εσείς προφανές... τι στάση θα τηρήσετε γενικώς. Επιφυλάσσομαι. Εκεί που υπάρχει ένας νεοδημοκράτης και ένας αντάρτης. Ναι. Νεοδημοκράτης. Εσείς τι θα ψηφίσετε? Εκεί είναι προφανώς... Το κουκουέ είναι ξεκάθαρο. Εκεί υπάρχουν μόνο αυτοδιοικητικά κριτήρια. Σε περιπτώσεις που υπάρχει προοδευτικό. Το κότα τούλι. Ναι. Εκεί που υπάρχουν προοδευτικοί υποψήφοι, θα πάμε ξεκάθαρα με τους προοδευτικούς υποψήφιους και αυτό, αν θέλετε, ήταν και μία είδηση της χθεσινής βραδιάς. Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει προηγούμενο τόσο γρήγορης αντίδρασης από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις περιπτώσεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, βεβαίως και της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Την Αθήνα στηρίζετε Δούκα, δηλαδή. Βεβαίως.
στην Πελοπόννησο τελικά. Και λέτε ότι κατά περίπτωση... Προφανώς κατά περίπτωση και οι τοπικές μας δυνάμεις και κεντρικά θα δηλαδή δούμε, πιθανότητα, θα δούμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις, ποια είναι η δημόσια εκφορά λόγου. Είναι ικανός αυτός που έχει πάρει το χρήσμα τη Νέα Δημοκρατία να πείτε... Είναι καλός ο Παπαδάκης. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Γιατί... αυτό που λέτε. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και το κατασυνείδηση. Προτείνω, εχθές ήμασταν εδώ στην εκλογική βραδιά και βρεθήκαμε σε μια πολύ αμήχανη θέση όταν σε ζωντανή σύνδεση ο κύριος Μπέος εξαπέλυσε αυτή την ντροπιαστική πραγματικά για όλους μας επίθεση. Και το κακό, Μαριό, είναι ότι είχε πάρει φαλάγγι τα κανάλια επαναλάμβανε το ίδιο πράγμα. Όπως επίσης. Το έλεγε συνειδητά αυτό που έλεγε. Όπως επίσης και μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα και βγήκε, γιατί ο άνθρωπος πήρε 55%. Mm-hmm. Έτσι. Δεν μπορεί να πει σε έναν κόσμο, δεν ντρεπόσαστε ρε που επιλέξατε τον Μπέο. Όχι, μπορείς να πεις όμως δεν ντρεπόσαστε που χειροκροτούσατε όταν έλεγα αυτό. Ναι, έτσι, όλοι θα συμφωνήσουν. Διότι αυτό είναι ένα σημάδι εκφασισμού κανονικού. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπέος και μετά θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεωργιά. Θέλουμε την άποψή σας, κύριε Υπουργέ. Χαμός θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν κατάλαβα. Τι είναι πρότυπο για τους Έλληνες και τα παιδιά μας ο Κασελάκης? Για να μην τρελαθούμε, κάθε πρωί βγαίνουν και λένε, καταρχήν να ξέρετε, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και τι είναι ο καθένας, δεν με αφορά προσωπικά. Είπε σε μία δήλωσή του ότι θα ήθελα να μεγαλώσω δύο αγόρια, όχι κορίτσι. Δηλαδή τι θα παράγουμε που στην κύριε Χατζη Νικολάου. Παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά παρακαλώ τι πολύ. Να κάνουμε, να σας πω κύριε Χατζη Νικολάου, εγώ είμαι, ναι, είμαι ένας άνθρωπος λαϊκός. Απλώς λέω, μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Εκφράζομαι ελεύθερα. Αυτός είμαι. Ούτε υποκριτής είμαι, ούτε πολιτικός απαρτεώνας. Και δεν με ενδιαφέρει το κόστος, να ξέρετε. Ο κύριος Κασελάκης σήμερα, πριν από λίγο, κάλεσε τη δικαιοσύνη να παρέμβει μετά τις δηλώσεις σας. Μεγάλη χαρά. Δεν κατάλαβα. Ακούστε να δείτε. Καμία δικαιοσύνη και κανένας νόμος δεν είναι υπεράνω του Συντάγματος. Το Σύνταγμα μιλάει ξεκάθαρα, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε καλύτερα, για ελευθερία λόγου και έκφρασης. Πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας, κύριε Υπουργέ. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτό που έκανε ο κύριος Μπέος είναι απόλυτα απαράδοτο κατά δικαστέο και κατά τη γνώμη και παράνομο. Έχει υποπέσει σε ποινικό σχολάσιμο πράξη. Και άρα δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της. Ο αντιρατσιστικός νόμος δίνει τη δυνατότητα. Εγώ δεν είμαι δικαστής ούτε εισαγγελέας, αλλά έχω ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι αυτό που έκανε ο κύριος Μπέος ήταν τελείως λάθος. Έχουν ευθύνη όμως οι ψηφοφόροι και της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, που ψήφισαν Μπέο στο Βόλο για πολλωστή φορά και με αυτά τα ποσοστά και ορισμένοι από αυτούς χειροκροτούσαν από κάτω. Δεν έχω μπει στη ζωή μου σε μια τέτοια λογική. Θα δώσω ευθύνη στους ψηφοφόρους? Δεν έχουν ευθύνη οι ψηφοφόροι όταν εκλέγουν Μπέους? Ένας ψηφοφόρος έχει διάφορα κριτήρια για να ψηφίσει. Ο κύριος Μπέος. Μπορεί αυτό να μην μας ακούγεται ευχάριστο, αλλά προφανώς θεωρείται πολύ πετυχημένος δήμαρχος στο Βόλο. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, λέει για τρίτη φορά από τις μοναδικές πόλεις που η Νέα Δημοκρατία δεν κατέβασε υποψήφιο. Και εδώ βλέπουμε αυτό, θέλω να σας πω. Κακός μας πείτε. Στο Βόλο. Ήταν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο του Μπέου. Στο Βόλο. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε τώρα. Τα μισά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι στο ψηφοδέλτιο του Αγγελούδη. Έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη. Τα καλά τώρα. Αυτό το επιχείρημα μου λέει τώρα. Να μου λέτε ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία, για να απαντήσω σοβαρά. Ναι. Είχε κατεβάσει το 19 αντίπαλο στον κύριο Μπέο υποψήφιο και μάλιστα αυτό το ήμουν και υποψήφιο. Και πήγε ο Μητσοτάκης και τον πήγε ο καταλληλότερο. Δεν πήγε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης του είπε ο πιο κατάλληλο. Δεν έχουμε στηρίξει τον κύριο Μπέο. Ο κύριο Μπέο εκλέγεται ω Μπέο. Να ενθαρρύνετε τα στελέχη σας, λοιπόν, τότε. Για να κερδίσετε τα στελέχη σας, να διαχωρίσουν τη θέση τη δική τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου από αύριο, από τον Μπέο, από μόνος του. Επειδή σας το είπε ο κύριος Παπάς, τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή, γιατί ο κύριος Μπέος δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Μπέος μας λέει περίπου ότι εγώ είμαι λαϊκός τύπος και έχω και το ακαταλόγιστο και θα λέω και ότι γουστάρω. Είναι κατάλληλοι για αυτές τις θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Γεωργιάδη? Κυρία Ανσοπούλη, σας συγκεκριμένα σας το ρωτώ. Υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα. Εάν εφαρμοστεί η νομοθεσία, θα λάβετε και την απάντηση. Υπενθυμίζω ότι βάσει νομοθεσία, ένα δήμαρχο που έχει ποινική καταδίκη εκπείρει το αξιώματό του. Τέλεια. Μάλιστα. Όλα τα προβλέπει ο νόμος. Κύριε Παπά.
Ναι, τι να πω εδώ. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η στάση από εδώ και μπρος και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που τον στήριξαν τον κύριο Μπέο. Χρειάζεται ένα δημοκρατικό τείχος απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Χρειάζεται μηνυτήρια αναφορά για την παρέμβαση της εισαγγελέα, κύριε Παπά. Πέραν της αναγκαίας παρέμβασης της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει από μόνη της να κάνει τη δουλειά της. Ναι, μάλιστα. Είναι προφανές νομίζω, ναι. Δεν αντίθεται θέμα. Χρειάζεται ένα δημοκρατικό τείχος απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Σε κάθε φορά ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός στην Ελλάδα που υποστηρίζει ότι καλός είναι αυτά που ο κ. Νομίζω ότι τώρα το ανησυχητικό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα το πω αυτό, επειδή το είπατε και πριν, το ξέχασα. Δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκνευρίσκεται με τον Μπέο και λένε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον Μπέο και κάνουν ένα μας. Ο κύριος Πολάκης προ 5 ημερών, προσέξτε προ 5 ημερών, όχι πέρσι, όχι πρώτων εκλογών, όχι προ εξαμήνου, προ 5 ημερών. Έγραψε και τον συνάδελφό σου, τον κύριο Γιάννη Πρεντεντέρη, ότι είναι ένα σκουβά, είναι πρωί το άμυντο, όταν λέω το βράδυ, ένα σκουβά με κόπρανα. Ωραία. Και είπε ο Γιάννης Πρεντέρης να σκουβάσουμε κόπρανα. Ρωτάω τον κύριο Παπά τώρα. 24 ώρες αφού το έγραψε αυτό και βγήκε η ΣΥΕΑ και καταδίκωσε και τα υπόλοιπα, ο κύριος Κασελάκης τον διόρισε υπερτομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης του είπε, μπράβο Παύλο, καλά έκανε και είπε στον Πρεντέρη να κουβάμε κόπρανα. Μ' αρέσει αυτός ο πολιτικός λόγος. Συμφωνεί ο κύριος Παπάς με αυτόν τον πολιτικό λόγο. Γιατί αν σε ενοχλεί ο Μπέος και δεν θα παρέμβει η δικαιοσύνη, σε ενοχλεί και ο Πολάκης. Εξύβρισε το ένα, λοιπόν, εξύβρισε και το άλλο. Τι έκανε ο Πολάκης στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναπαρήγαγε μία φράση την οποία είχε πει για τον κύριο Πρεντεντέρη ο αείμνηστος Βασίλης Ραφαηλίδης. Και. Δεν υπάρχει και. Εγώ δεν θα τη χρησιμοποιούσα λοιπόν. Το λέω πεντακάθαρα, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεύτερον, η αντίδραση του κύριου Γεωργιάδη είναι, νομίζω, το να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Ρώτησα συγκεκριμένα. Το επιβράβει και θα αλλάξει την επομένη. Επειδή ναι ή όχι. Ναι. Χθες ο κύριος Πολάκης έβγαλε τον Χατζόπουλο, τον σκητσογράφο τη καθημερινή του Μα δεν θα έκανε το ένα, δεν θα έκανα το άλλο, το διορίζουν οι πρωτομάρχοι. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό, το δεν θα έκανα τι είναι, κουβέντα τηλεόραση. Όχι, εντάξει, όχι, εντάξει. Κύριε Παπαδάκη, τον Χατζόπουλο, τον σκητσογράφο τη καθημερινή. Μαζί με τον Μπέο, τον Χατζόπουλο, τον σκητσογράφο τη καθημερινή, του έβαλε και τη φάτσα του στο Facebook, του έβαλε το πρόσωπό του. Σαν να λέει πηγαίνετε, βρείτε τον. Είναι σαν λίγο πάντως προσπάθεια συμψηφισμού αυτό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, όταν σας ρωτάνε για όχι, δεν είναι προσπάθεια συμψηφισμού, κύριε. Λέτε ο Πολάκης που καπνίζει. Κύριε Ιωάννου, δεν είναι προσπάθεια συμψηφισμού. Είναι πολύ απλό πράγμα. Είναι υποκριτές. Ένοχη υπεκφυγή. Εάν σε ενοχλεί το πολιτικό ύφος του Μπέου, σε ενοχλεί και το πολιτικό ύφος του Πολάκη. Ένοχη υπεκφυγή. Εάν σου αρέσει το πολιτικό ύφος του Πολάκη, δεν μπορείς να κατηγορείς τον Μπέο. Τόσο απλά. Είναι πολιτικά κολάσιμο αυτό που είπε ο Μπέος. Εσείς θεωρείτε ότι ο Πολάκη το ίδιο. Και αν είχατε πολιτική μπέσα, αν είχατε πολιτική μπέσα, θα ζητούσατε. Ο Πολάκης χειρότερος από τον Μπέο. Πολύ χειρότερος. Ο Πολάκης η Γκράτ Μπρακ εκτελέσει με δημοσιογράφους και δικαστές. Το ξεχάσατε εκεί που συζήτησατε, συγγνώμη. Δεν είχε κάνει ο Πολάκης να ανάρθει που θα του ζητάγανε να ζητήσει συγγνώμη που δεν θα το διαγράφατε, τα ξεχάσατε. Εγώ ζήτησα ένα πράγμα. Τα ξεχάσατε. Επειδή ο Μπέος. Εγώ τα θυμάμαι, δεν χρειάζεται. Επειδή ο Μπέος λοιπόν έχει υποπέσει σε τέτοιου τύπου ας πούμε ατοπήματα και παράνομες πράξεις ξανά και ξανά, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει παρά να πει ότι από την επαύριο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι με το ψηφοδέλτιό του αυτονομούνται και δεν το στηρίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια πάρα πολύ απλή πράξη. Θα μας χαροποιήσει όλους. Δεν έχει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία στον κύριο Μπέο. Δεν έχει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατίας δεν έχει. Δεν υπάρχουν. Σας είπα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν σε πάρα πολλούς συνδυασμούς. Τον κύριο Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Άρα υπάρχουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω το πικρό. Θέλω και τα τοπικά. Επισήμως δεν υπάρχουν. Τα τοπικά μέσα της Θεσσαλίας να παίξουν αυτό το απόσπασμα που ο Γεωργιάδης λέει ότι στο ψηφοδέλτιο. Δεν υπάρχουν νεοδημοκράτες. Κύριε Υπουργέ, νεοδημοκράτες υπάρχουν σε διάφορα σχολεία στην επικράτεια. Εδώ μιλάει για τον Μπέο όμως. Όταν διαγράψετε τον Πολάκη, θα μας ξαναπείτε για τον Μπέο. Δεν σας παίρνει, κύριε. Το καταλάβατε. Και μην χαμογελάτε στην τηλεόραση. Δεν σας παίρνει. Ο Κασελάκης πήγε με τον Πολάκη και τον έβαλε πρωτοσέλιδο στο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Θα τον λούζετε. Τελεία και παύλα. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τελεία και παύλα. Το ξέπλυμα του Μπέου σε ζωντανή μετάδοση. Όχι, το ξέπλυμα του Πολάκη. Θα έχουμε εμείς. Το ξέπλυμα του Πολάκη από εσάς. Που θα δείτε το διαγράφα το καλοκαίρι και θα επειδή είχε στοχοποιήσει δημοσιογράφους και δικαστές. Είναι απολύτως σαφής. Δημοσιογράφους στοχοποίησε. Είπε στη ζωντανή σύνδεση. Τα ακούγατε. Βεβαίως, αυτό σας λέω. Ότι Πολάκης και Μπέος το ίδιο πράγμα. Απλώς αυτοί
Μιλάνε για τον πέμπτο που του φέρει πολιτικά. Αυτό ακούσαμε χθες τον πρόεδρό σας, τον κύριο Κασελάκη, να λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για νέα πρόσωπα και δεν είχαμε κάνει τη σωστή επιλογή προσώπων ενώπιση των αυτοδιοικητικών. Αν κρίνει κανείς πάντως από τα στελέχη που έχει επιλέξει ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είναι 10 μέρες πρόεδρος, να έχει δίπλα του, δεν το λες και φοβερή ανανέωση. Ναι, νομίζω ότι μίλαγε και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η στελέχωση ενός κόμματος είναι δεδομένη και προκύπτει και από τις βουλευτικές εκλογές. Θέλω να πω, δεν έβγαλε μπροστά δηλαδή, νέα πρόσωπα. Ναι, μα το πώς θα στελεχώσει όμως τώρα, τι έχει στελεχώσει μέχρι στιγμής ο Στέφανος και οι συλλογικές μας. Έχει θέσει τώρα. Ναι. Είστε εσείς, προκύπτουν... είναι η κυρία Τζάκρη, είναι ο κύριος λεπτό, Τσίπρας. Μισό λεπτό. Μιλάμε για τη στελέχωση του Προεδρείου τη Κοινοβουλευτική. Επειδή αυτά αφορούν τη φυσιογνωμία του κόμματός σας, θα πρέπει να προέλθουν από αποφάσεις που θα προέλθουν από ένα συνέδριο, το οποίο θα βγάλει και τις αποφάσεις του, έτσι, με διαδικασίες δημοκρατικές. Αν εσείς καθυστερήσετε να κάνετε το συνέδριο, είναι σαν να φοβόσαστε την αντίδραση που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το νέο μοντέλο το οποίο ονειρεύεται ο κύριος Κασελάκης. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Νομίζω ότι έχει δεσμευτεί και ο ίδιος. Είναι 16 και όλοι μας, είναι οι 16 ο Στέφανος από τους 40. Και θέλω να σας πω και να σας θυμίσω και το περιεχόμενο της κοινής δήλωσης που κάναμε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Ναι. Μίλησε για την ανασυγκρότηση και το μετασχηματισμό του κόμματος. Βεβαίως. Για την ανασυγκρότηση και το μετασχηματισμό του κόμματος. Και είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση εδώ ότι η εντολή που έλαβε η νέα ηγεσία. Η εντολή που έλαβε η νέα ηγεσία αποκαθαρεί. Γίνεται επιτακτική πλέον, κατεπίγουσα, πώς να το πω. Οι 16 είναι που ψήφισαν λευκό σαφές. Στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν το έχουν πάρει το μήνυμα αυτό. Γιατί μου κάνει είναι εντύπωση, μια στάση, είναι ο ένα μια τρίτο στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας διαφοροποιήθηκε ναι, με αφορμή τον Πολάκη όμως. Είναι μια στάση διαφορετική εκεί που θα δείτε. Που αν αφήσουμε και το σύνολο των ψήφων που έχουν πάρει, ίσως είναι περισσότεροι από τους ψήφους που πήρε ο κύριος Κασελάκης. Είναι μια στάση η οποία εντάξει, μπορεί να την αξιολογήσει ο καθένας. Μάλιστα. Εκεί μέσα θα βρείτε διαφορετικές ερώτηση για σας, μέχρι την κατάληξη του λεπτού. Ξέρετε κάτι. Σας έγινε κριτική ότι τις πρώτες μέρες μετά από την μεγάλη νίκη σας στις εκλογές, σας ξέφυγε λίγο το πράγμα. Είχαμε αλλαγές. 2-3 προσώπων, βασικών προσώπων στην κυβέρνηση. Σας ασκήθηκε κριτική για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι μεγάλες καταστροφές. Όμως, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε όντως από τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών. Δηλαδή, ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να περιμένανε ότι θα ήταν ψήφος αποδοκιμασίας, επιδοκίμασαν αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις. Μήπως αυτό σας κάνει αλαζονισκούς. Μήπως επειδή βλέπετε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει τα προβλήματά της. Το ΠΑΣΟΚ δεν ισχυροποιείται. Το ΚΚΕ δεν το φοβόσαστε, αν και έχει αυξήσει κατά πολύ, γιατί και το ΚΚΕ είναι. Ανήκει μήπως στην κατηγορία των νικητών. Μήπως έχετε μια τάση να επαναπαύσετε. Έτσι, δηλαδή, να επαναπαυθείτε ή να κυριαρχήσει εσωστρέφεια και αλαζονία. Κύριε Παδάκη, θέλω και να σου πω να πιστέψετε. Καμία αλαζονία δεν έχει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ καν δεδομένες τις νίκες μας την άλλη Κυριακή. Σας είπα μήπως. Μετά τα αποτελέσματα αυτά, γιατί τα πείτε κύριε. Δεν μας αρέσει η αλαζονία και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που οι συμπολίτες μας επιβραβεύουν στις κάλπες είναι ότι βλέπουν ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να κυβερνήσουμε και να εκτελέσουμε την εντολή τους με ταπεινότητα και σοβαρότητα και να φέρουμε αποτέλεσμα. Σκοπός μας στην πολιτική είναι να λύνουμε. Καλά, κύριε Γεωργιάδη, σκοπός μας στην πολιτική είναι να λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Δεν είναι να κάνουμε κορομαχίες, ούτε να λέμε κερδίσαμε και πήραμε θριάμβους. Όσο πιστεύω ότι κατεβάμε τα κεφάλια, δουλεύουμε και λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, τόσο θα πηγαίνουμε καλύτερα. Στο μέτρο που με αφορά, αφού ένα παράδειγμα. Όταν έφερα το εργασιακό νομοσχέδιο, θυμάστε, είχαν προαναγγείλει απεργίες, βασαρίες, ιστορίες, επαναστάσεις, καταργούμε το πενθήμερο, το οκτάωρο και διάφορα τέτοια. Τα θυμάστε. Πέρα από τη ημέρα εκείνη που η απεργία ήταν για τα κλάματα, πάω τώρα στα σινή κάλπη. Μα άμα είχα πάει εγώ να καταργήσω το πενθήμερο και το οκτάωρο, πιστεύετε θα ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών αυτό που είδατε χθες? Δεν είχα αντιδράσει ο κόμμα εργασία. Πολύ απλά. Εντάξει, ο κόσμος ψήφισε ΚΚΕ παρά σας είπα, τα αυτά. Σας... Το ΚΚΕ ανεβαίνει. Σας είπα, ανεβαίνει, θα σου πω γιατί ανεβαίνει. Μπορεί να είναι και απόρρια το ΚΚΕ ανεβαίνει δηλαδή, γιατί ο κύριος Κασελάκης στρέφει τον ΣΥΡΙΖΑ δεξιότερα. Η μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ δεξιότερα αφήνει προφανώς μεγαλύτερο χώρο αριστερά για να μεγαλώσει το ΚΚΕ. Θα επηρεάσει και εσάς όμως. Δεν φτάνει τόσο δεξιότερο. Εσείς είστε ικανοποιημένοι όμως από αυτές τις πρώτες 100 μέρες της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, γιατί από αυτά που λέτε. Όλο το λαός είναι στην Δημοκρατία. Ναι, αλλά από αυτά που λέτε καταλαβαίνουμε ότι όλα μια χαρά. Έτσι. Δηλαδή από τις 100 πρώτες μέρες είναι όλα εντάξει. Η λέξη μια χαρά από μένα δεν ακούστηκε. Σας είπα ακούστηκε, αλλά... ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα των ανθρώπων. Η ακρίβεια είναι πραγματικό πρόβλημα.
στο μέτωπο που αφορά το δικό μας το φυλάκιο, οι επιτάξεις απονομής των συντάξεων είναι πραγματικό πρόβλημα. Η αύξηση των συντάξεων είναι πραγματικό πρόβλημα. Εμείς ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Εμείς έχουμε μια πραγματική γαλατόπιτα εδώ να σας κεράσουμε αυτό. Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, αλλά. Κύριε Παπά, εσείς ένα κομματάκι. Θέλω να πω ένα τελευταίο. Το μεγάλο γεγονός των ημερών είναι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Είναι η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι κάθε λογικό άνθρωπο στον πλανήτη έχει σοκαριστεί με τις εικόνες που έχουμε δει. Και χαίρομαι που η ελληνική κοινή γνώμη σε συντριπτικά πια ποσοστά έχει καταλάβει ότι πρέπει να βοηθήσουμε το Ισραήλ να επιβιώσει από αυτή την τρομοκρατική, φοβερή, φρικτή επίθεση. Και από την άλλη, κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα του Παλαιστινιακού κράτους. Γιατί και αυτό δεν θα λυθεί με απαγωγές, βιασμούς και σφαγές, κύριε. Συμφωνούμε απολύτως. Εδώ είναι προφανές και έχει καταγραφεί και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ παρανομούσε στη Δυτική Όχθη αλλά και στον αποκλεισμό τη Λωρίδα τη Γάζα. Αλλά εδώ έχουμε κάτι άλλο. Εδώ δεν έχουμε Ιντιφάντα. Έχουμε μια πάρα πολύ οργανωμένη επιχείρηση η οποία είναι στηριγμένη σαφέ. Από το εξωτερικό και αλλάζει την εικόνα που έχει για το Παλαιστινιακό όλος ο κόσμος. Δηλαδή η εικόνα του μικρού παιδιού με τη σφεντόνα απέναντι σε ένα πάνωπλο στρατιώτη, σε ένα άρμα μάχης, έχει αλλάξει. Ήταν ένα τρομοκρατικό και χτύπημα. Έχουμε παραβίαση συνόρων που είναι αναγνωρισμένα από τον ΟΗΕ και έχουμε την αντιμετώπιση αμάχων επισήμως. Έχουμε εγκλήματα πολέμου. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε όλες είναι εγκλήματα πολέμου. Έχουμε μία ισοφάριση δηλαδή εδώ πέρα, ας πούμε, στην εικόνα η οποία είναι αποκαρδιωτική και δεν κάνει καλό στον Παλαιστινιακό. Να σας αποχαιρετήσουμε με πόνο ψυχής. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.